Μετά την Νορβηγία και τη Δανία, πλέον και η Αυστρία αποσύρει από τον Ιούνιο το εμβόλιο τη Αστραζένεκα από το πρόγραμμα εμβολιασμού των πολιτών κατά του COVID-19. Ο Υπουργό Υγεία τη Αυστρία, Βολφκανγκ Μίξταϊν, γιατρό και ο ίδιο, ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν ήδη λάβει μία πρώτη δόση Αστραζένεκα θα λάβουν και τη δεύτερη δόση από αυτό. Για μεταγενέστερου εμβολιασμού, ωστόσο, θα χρησιμοποιηθούν άλλα σκευάσματα. Αιτία τα θανατηφόρα κρούσματα θρόμβωση που σχετίζονται με του εμβολιασμού με Αστραζένεκα. Ωστόσο, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο EMA, διαβεβαιώνει ότι τα ωφέλη του εμβολίου τη AstraZeneca υπερτερούν σημαντικά των κινδύνων. Σε πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένη και τη Γερμανία, το εμβόλιο συνιστάται πλέον μόνο για του ηλικιωμένου, μια και η θρόμβο εντοπίστηκε κυρίω σε νεότερου εμβολιασμένου ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μηνύσει την Αστραζένεκα επειδή ο Βρετανοσουηδικό Όμιλο παρέδωσε μόνο 30 εκατομμύρια δόσει εμβολίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τρίμηνο, επικαλούμενοι προβλήματα παραγωγή αντί των συμφωνηθέντων 120 εκατομμυρίων δόσεων. Οι Βρυξέλλε, μάλιστα, αναμένουν ανάλογε επιπλοκέ στη διαδικασία προμήθεια των εμβολίων τη Αστραζένεκα και στο δεύτερο τρίμηνο. Στη χώρα μα, οι εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο εμβόλιο συνεχίζονται κανονικά, δεδομένων των διαβεβαιώσεων του EMA ότι τα ωφέλη υπερτερούν των κινδύνων. Να σημειώσουμε βέβαια ότι ακόμα και αυτή η διαβεβαίωση δεν αναιρεί την επικίνδυνοτητα και ειδικά για τι ηλικίε που η κυβέρνηση έχει επιλέξει να εμβολιάζει με άστρα ζένεκα. Την περασμένη εβδομάδα το ProNewsGR αποκάλυψε έρευνα του Ινστιτούτου Σοκ στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνια, σύμφωνα με την οποία ο κορονοϊός είναι αγκιακή νόσο και ότι η πρωτεΐνη ακίδα με την οποία συνδέονται όλα τα εμβόλια κατά του κορονοϊού εγκυμονούν κινδύνου θρομβώσεων και άλλων αγκιολογικών επιπλοκών. Μάλιστα, το Ινστιτούτο ΣΟΚ είχε δημιουργήσει ένα ψευδοϊό, ο οποίο, εξαιτίας της πρωτεΐνης ακίδας προκάλεσε ακριβώς τις ίδιες βλάβες που προξενεί και ο πραγματικός ιός.